αυξημένη η κίνηση σε Ακρεοπολία και Σαμανάβικα, με τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους για το γιορτινό τραπέζι του 15 Αύγουστου, στο οποίο όμως δεν θα έχει θέση το αρνίκι το κατσίκι, λόγω των ελλείψεων σε αμνοερήφια, λόγω πανόλης, με τα σφαγεία να είναι κλειστά έως τις 19 Αυγούστου. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά ψάχνουν αρνοκάτσικο, παρόλο που ξέρουν ότι δεν σφάζεται, εκφράζουν μια δυσαρέσκεια γιατί δεν υπάρχει, αλλά έτσι τόσο όσο. Ο κόσμος τώρα από εκεί πέρα παίρνει μοσχάρι, τα κρέατα που υπάρχουν δηλαδή. Κοτόπουλο, σιρινά, γουρνόπουλα. Για το κρέας είναι λίγο δύσκολο λόγω των αρνιών. Θα βρούμε τρόπο να φάμε κρέας σίγουρα. Αλλά όχι αρνί, φίλε. Αρνί νομίζω όχι. Αν και έχουν έρθει από το εξωτερικό. Αρνιά. Οπότε πιστεύετε ότι πολλοί θα στραφούν στα εισαγόμενα. Στα εισαγόμενα, προφανώς, ναι. Ναι. Γιατί στην Κρήτη χωρίς αρνί της Παναγίας δεν λέει. Θα είναι μεγάλη παρέα. Ναι. Θα είναι. Καμιά δεκαριά άτομα. Οπότε με ψυσταριά πλέον. Και κρέας έχουμε πάρει. Τέλειο, αλλά όχι αρνί. Αρνί δεν έχει λόγο πανόλη. Ναι. Ντομάτες πέραν από το λασίδι μου, τι κάνω δώρο. Παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση σε άλλα κρέατα λόγω πανόλης, οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπολών Ηρακλείου, Λευτέρης Ντουράκης. Εντάξει, οι ποσότητες δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες όπως τον παλιό καιρό. Κανονικά αγοράζει ο κόσμος. Να μας πείτε τιμές. Στο Σιρινό, οι μπριζόλες, δηλαδή πασέτα, λαιμό κτλ., θα τις βρείτε από 6,5 μέχρι 7 και κάτι. Το κοτόπουλο. Όχι τα χωριάτικα, τα άλλα του κτηνοτροφείου θα τα βρείτε από 3,80 μέχρι 4 και κάτι. Τα χωριάτικα γύρω στο 5, 5,5, 5 παρακάτι. Το μοσχάρι έχει διάφορες τιμές. Ξεκινάει ας πούμε από 9 ευρώ και μπορεί να το βρείτε μέχρι 13,90. Είναι ανάλογα τη μερίδα. Αυτές είναι οι τιμές, δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι τιμές. 15 Αύγουστο σας είναι ρε παιδιά. Έτσι. Τι να κάνουμε. Κρατάμε τα έφημα να μόνο μπορούμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ναι. Μετά τα τελευταία αρνητικά δείγματα για πανόλη και προκειμένου να αποφευθεί η οικονομική καταστροφή στο κτηνοτροφικό κλάδο του νησιού μας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά το άνοιγμα των σφαγείων στις 16 Αυγούστου με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών και προβλεπόμενων μέτρων. Ζητάμε το άνοιγμα των σφαγείων 16 του Αυγούστου. Το άνοιγμα των σφαγείων με πρωτόκολλα, ισχυρά πρωτόκολλα ασφάλειας, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Νομίζω όταν με ασφαλή τρόπο οδηγήσουμε τα ζώα αυτά σε ασφαλή, δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας πλέον λόγος να κρατώνται τα ασφαλεία των τριών περιφερειακών ενωτήτων τουλάχιστον προς το παρόν κλειστά και με τον τρόπο αυτό, ανοίγοντας ασφαλεία, να ξαναλειτουργήσει η αγορά, να ξαναλειτουργήσουν, να μπορέσουν να γίνουν οι κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Ορισμένοι καταναλωτές στρέφονται στο εισαγόμενο κρέας από Ρουμανία και Ισπανία για το γιορτινό τραπέζι, ενώ άλλοι καταναλωτές στάθηκαν τυχεροί καθώς είχαν προμηθευτεί αμνοερήφια πριν ληφθούν τα περιοριστικά μέτρα μετά και τα πρώτα κρούσματα πανόλη στη χώρα μας. Ακριβά είναι με, αλλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε όπως όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος πάλι θα φάει. Εσύ θα φάτε πιο πολύ μοσχάρι. Όχι. Παραδοσιακά θα φάμε αρνάκι και. Σύρνο. Εφόσον έχει προσβάσει σε κάποιου χώρου, θα φας. Αλλά έχει και ο καταψύχτης. Οπότε εσείς το αρνάκι το έχετε αγοράσει πριν την πανόλη. Και στα λαχανικά οι τιμές είναι τσιμπημένες, καθώς η τιμή για ντομάτες φτάνει έως και τα 2 ευρώ το κιλό, τα αγκούρια έως και 2,90 ευρώ το κιλό, ενώ τα κολοκυθάκια έως και 3,80 ευρώ το κιλό. Έχουν 2 ευρώ οι ντομάτες. Δεν ξέρω. 1,99, ωραία, καλά πάμε.